λύσης των ευθυνών από την κεντρική κυβέρνηση με ξεκάθαρο και δεσμευτικό τρόπο απέναντι στις απαιτητικές διαδικασίες μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας με δύο τρόπο, καταρχήν σε καθεστώς χαμηλής λιγνητικής εξάρτησης, πολλό δε μάλλον αυτής της πλήρης απολιγνητοποίησης. Η παντελής έλλειψη μέχρι σήμερα τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο ενός σχεδίου ομαλής μετάβασης και δίκαιης στη μεταλιγνητική εποχή δημιουργεί εύλογες, έντονες και αληθινές ανησυχίες σε όλους μας. Αυτό καταδεικνύει και η σημερινή συγκέντρωση κάτω από αντίξιες καιρικές συνθήκες και είναι ένα μήνυμα που πρέπει να στείλουμε ηχηρά προς την κυβέρνηση και στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος που κατέθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2018, η συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή και το ενεργειακό μείγμα της χώρας θα μειώνονταν κατά 50% μέσα στην επόμενη δεκαετία και κατά αντίστοιχο τρόπο θα μειώνονταν και οι δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή μας. Οι συνθήκες ενεργειακής αποβιομηχάνησης για την περιοχή μας με αυτά τα μεγέθη, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, μόνο με χρονοδιάγραμμα, θα είχε αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις θέσεις εργασίας όσο και στη δραματική απώλεια των εισοδημάτων. Πολύ δε περισσότερο οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ολαπλάσιες, ολοκληρωτικές, ολέθριες, εάν τα ποσοστά της απολιγνητοποίησης θα είναι απόλυτα και ολοκληρωτικά. Συνολικά μιλάμε για την απώλεια, εφόσον πάμε σε πλήρη απολιγνητοποίηση, για τουλάχιστον 25.000 θέσεων εργασίας και από ένας 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ απώλεια παραγόμενου πλούτου, που σήμερα στηρίζεται αποκλειστικά στην δραστηριότητα της ΔΕΗ, στη λιγνητική δραστηριότητα. Η επιθετική πολιτική απεξάρτηση από το λιγνίτη, εκτός του ότι θα εκτινάξει ακόμα περισσότερο την ανεργία στην περιοχή μας, που ήδη πρωταγωνιστεί εδώ και χρόνια στην ανεργία σε όλη την Ελλάδα και σε κάποιους δείκτες σε όλη την Ευρώπη, καθώς επίσης θα επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα που και εδώ δυστυχώς κατέχουμε τα πρωτεία, ενώ την ίδια στιγμή και άλλοι βασικοί εργοδότες της περιφέρειάς μας, όπως είναι η Γούνα και ο πρωτογενής τομέας, βρίσκονται σε μαρασμό και κρίση. Η επιθετική λοιπόν αυτή πολιτική απεξάρτησης από το λιγνίτη ελοχεύει σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους πέραν των άλλων των οικονομικών και κοινωνικών τοπικής κλίμακας που σχετίζονται με την αποκατάσταση τόσο των εξαντλημένων όσο και των ενενεργών μέχρι σήμερα πεδίων των ορυχείων. Είναι σίγουρο ότι αυτή η αποκατάσταση κεφαλαιόδου σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία πρέπει να γίνει με τη ΔΕΗ δυνατή και τα εργοστάσια στην περιοχή μας σε λειτουργία. Από την αρχή θέσαμε το θέμα αυτό και το κάναμε σαφές και ως νέα περιφερειακή αρχή αλλά και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι απαιτείται για τη Δυτική Μακεδονία ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα επιτρέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Δυτική Μακεδονία και στο μέλλον. Αλλά θα δεσμεύει ταυτόχρονα όλα τα κόμματα της Βουλής, τη σημερινή αλλά και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέσα από ένα συγκεκριμένο τρόπο νομοθέτησης μιας ειδικής νομοθετικής λειτουργίας όπως κάποτε είχε γίνει και στην περιοχή μας μετά το σεισμό, γιατί περί αυτού πρόκειται. Οι επιπτώσεις που θα ζήσει η Δυτική Μακεδονία εάν πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο της πλήρους απολιγνητοποίησης θα είναι κοσμογονικές και χρειαζόμαστε αυτή την ειδική μεταχείριση την οποία μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε. Αυτό μέχρι στιγμής έχει διασφαλιστεί θεωρητικά τουλάχιστον με τις δεσμεύσεις του σημερινού Πρωθυπουργού ότι εκπονείται ήδη αυτό το ειδικό αναπτυξιακό για τη Δυτική Μακεδονία, όμως σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε αβασάνιστα την πλήρη απολιγνητοποίηση της περιοχής με βίαιο τρόπο και χωρίς σχέδιο, διότι θα την αποψηλώσει κοινωνικά και οικονομικά. Ενώ θα μείνουν σε εκκρεμότητα οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών, οι αποκαταστάσεις των ορυχείων, οι πάσης φύσεως οφειλές και υποχρεώσεις της ΔΕΗ στην τοπική κοινωνία, καθώς και οι τηλεθερμάσεις των μεγαλύτερων πόλεων της περιφέρειάς μας, που είτε είναι σε λειτουργία, είτε είναι σε σχεδιασμό και υλοποίησή τους. Για μας εδώ τους Δυτικομακεδόνες, πίσω από τη Λιγνίτη, δεν κρύβεται μόνο ο ρήπος του διξιδιού του άνθρακα.
τον οποίο και εμείς θέλουμε να περιορίσουμε. Και εμείς είμαστε οπαδοί της πράσινης τεχνολογίας. Και εμείς θέλουμε ένα καθαρό περιβάλλον. Και εμείς θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη ατμόσφαιρα για μας και τα παιδιά μας. Όμως κυρίως κρύβονται οι θέσεις εργασίας και οι ανθρώπινες ψυχές και οι οικογένειες που ζουν από αυτή την εργασία. Και αυτούς θα υπερασπιστούμε πρώτα και τις θέσεις εργασίας τους με όλες μας τις δυνάμεις. Η προσπάθεια και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση και δύναμη, με κύριο στόχο την γρηγορότερη, μα όχι βιαστική, εκπόνηση και έναρξη υλοποίησης του περιβόητου αυτού σχεδίου για τη μεταλλιγνητική περίοδο, ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η προοπτική της περιοχής. Όμως το τελικό μήνυμα που εκπέμπουμε από εδώ, από την Τολεμαίδα σήμερα, προς την κυβέρνηση, προς όλα τα κόμματα της Βουλής και προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι οι θέσεις εργασίας που διασφαλίζονται από το Λιγνίτη σήμερα είναι αδιαπραγμάτευτες. Καμία απώλεια θέσεων εργασίας και του παραγόμενου πλούτου στην περιοχή δεν θα επιτρέψουμε. Και γι' αυτό δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή παρά να αγωνιστούμε όλοι χέρι-χέρι για αυτές τις κατακτήσεις που εξασφάλισαν οι προηγούμενες γενιές για τις σημερινές και για τις επόμενες. Θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την τύχη των γενών αυτών και των παιδιών μας.